Η Χρυσή Αυγή, όταν κάνει επιθέσεις, δεν τις κάνει επειδή ξύπνησε ένα πρωί κάποιο μέλος και είπε «Α, ας κάνω κάτι». Τις ας πάμε εκεί να την πέσουμε, ας πούμε. Σχεδιασμένα, οργανωμένα, ή τις έκανε ως απόδειξη πυγμής, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από μια οργανωμένη συγκέντρωση δική της στην Ομόνοια, που όλοι φοβηθήκαμε και δικαίως, και όπως αποδείχθηκε είχαμε δικαίως φοβηθήκαμε, κατέληξε σε αυτό που κατέληξε. Στην επίθεση, στο εφετείο, με τα τάγματα εφόδου και επικεφαλής του Μιχαλού Αλιάκο. Σχεδιάζει και υλοποιεί επιθέσεις όταν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος πολιτικός λόγος. Και υπήρχε πολιτικός λόγος, ήταν οι ευρωεκλογές του 2009. Και τα σποτάκια για τις ευρωεκλογές του 2009 ήταν τέτοιου τύπου. Η Χρυσή Αυγή θα δώσει ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες από τη λαθρομετανάστευση και την εγκληματικότητα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται αυτή η δίκη, δηλαδή ένας μάρτυρας ο οποίος είναι και αυτόπτης εγκλημάτων και των ταγμάτων εφόδου κτλ., θα πρέπει να ξοδέψει το μισό του χρόνου και παραπάνω για να απαντήσει στις ερωτήσεις των συνηγόρων των 69 κατηγορουμένων, που είναι πάρα πολλοί, σαν να δικάζει το ίδιο. Είναι μια καινούργια εμπειρία. Έχω την αίσθηση ότι οι χρυσαυγίτες, πρώτον, προσπαθούν να κολυσιεργήσουν τη διαδικασία με ερωτήσεις οι οποίες είναι άσχετες, επιμένοντας τις ίδιες ερωτήσεις πάρα πολλοί από αυτούς που είχαν κάνει και άλλοι κτλ. Και να δημιουργήσουν και εντυπώσεις, όχι μόνο σε βάρος των μαρτύρων που καταθέτουν για τα εγκλήματα των ταγμάτων εφόδου, αλλά και γενικότερα. Αυτά που είτε έλεγαν ότι είναι από τη Χρυσή Αυγή, είτε φορούσαν μπλούζες, είτε διακριτικά της Χρυσής Αυγής, και τα αναφέρει ως αρκετά αυτά τα περιστατικά. Και η προσωπική της εκτίμηση είναι ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό όλων των καταγγελιών αυτών εμπλέκεται η Χρυσή Αυγή. Στον Αλαβάν, ας πούμε, έριχνε εναντίον μας ντομάτες. Γιατί ο Αλαβάνος δεν είναι πρόσφυγας και μετανάστης να το μαχαιρώσει με άνεση, ας πούμε, ιδιαίτερη, μέρα μεσημέρι. Σε άλλες περιπτώσεις μαχαίρωνε, ήταν επικεφαλής ομάδας που έριχνε ξύλο σε ανθρώπους. Είναι πάντως πάντα παρούσα στις επιθέσεις, στις πιο οργανωμένες που ξέρουμε εμείς. Η κουβέλη μας λέει, σε ερωτήσεις του Παπαδάκη, ότι έχει αποτυπωθεί και άρνηση στελεχών και οργάνων της αστυνομίας να καταγράψουν, έτσι, αλλά και άρνηση σε αστυνομικά τμήματα να παραληφθούν μηνύσεις σχετικές με ρατσιστικά περιστατικά, ρατσιστικές επιθέσεις, μαχαιρώματα κτλ. Έχεις νομίζω και εσύ κάποιες σχετικές εμπειρίες σε αυτό το κομμάτι, δεν είναι? Βέβαια, στον Παντελεήμονα την περίοδο 8-9 μέχρι το 13, σε μόνιμη βάση αυτό που λέτε. Σε μόνιμη βάση. Η αστυνομία όχι απλά δεν έπαιρνε καταγγελίες. Η αστυνομία ενεργούσε μαζί με τους χρυσαυγίτες πάρα πολλές φορές. Τα ίμια το 2008 μαζί τρέχανε. Κάποια στιγμή σταματήσανε εναντίον των αντιφασιστών, κάποια στιγμή σταματήσανε οι αστυνομικοί. Το είπα στην κατάθεσή μου. Και μαχαιρώθηκαν άνθρωποι από τους χρυσαυγίτες και τους ανοίξανε κεφάλια. Στο εφετείο οι αστυνομικοί ήταν δημιουργοί πάρα πολλές στο νομάτι. Οι αστυνομικοί άφησαν τους χρυσαυγίτες να έρθουν μπροστά στο εφετείο να κάνουν την επίθεση. Δεν συνέλαβαν κανέναν, ούτε στην μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Στο περιστατικό με τον Αλαβάνο δεν προσήγαγαν ούτε έναν. Επίσης, σημαντικό το ποσοστό το οποίο τα ίδια τα θύματα αναγνωρίζουν ότι είναι η Χρυσή Αυγή που τους επιτίθεται. Διότι δεν είναι δεδομένο, ας πούμε, για παράδειγμα, στο μαχαίρωμα των Αυγανών που είναι κατηγορούμενοι Σκορδέλη, ο Λουκιανός και ο Μαρκουλάκης, το οποίο δεν έχει δικαστεί ακόμα, δεν είναι με χαρακτηριστικά μπλούζες και τα λοιπά της Χρυσής Αυγής. Όμως είναι μέλη της Χρυσής Αυγής που λειτουργήσαν εν είδη τάγματος εφόδου. Νομίζω σε ένα απλώς άλλο επίπεδο η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να κάνει ό,τι κάνει και στους δρόμους. Δηλαδή να αποκτήσει ασυλία στην παρανομία. Αυτό. Στους δρόμους αυτό το κάνει με τον Τσαμπουκά. Στους δρόμους. Στο δικαστήριο το κάνει με τον Τσαμπουκά που είναι σε θέση που μπορεί να γίνει σε ένα δικαστήριο. Με το bullying που υφίσταται ο μάρτυρας από τους δικηγόρους. Θα τους απαντήσω με αυτό που είπα αρχηγός στην ομιλία. Αν δεν ήταν η δίκη στη μέση, ούτε 100 μέτρα από τα γραφεία δεν θα τολμούσαν να περάσουν. Αν δεν ήταν η δίκη, ούτε 100 μέτρα δεν θα παίρναν από τα γραφεία αυτά τα θρασίδηλα σκουπίδια. Αναφερόμενο σε ένα ευρύτερο, αν θέλει κανείς, αντιφασιστικό κίνημα.